Ότι φίλησε σαν τους νότων εν της περιλήπης σου.
Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Πάντος Ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, κοινή και Ίδιος ο Άγιος των Άγων αμήν. Παναγία Κρεάς Ελέησον ημάς. Κύριε Ελλάς, τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τους αναμείς ημίν. Άγιε επίσκεψε και Ιεσ τας ασθενείας ημών, έλεγχε το ονόματό σου, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, κοινή και Ίδιος ο Άγιος των Άγων αμήν. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς, αγιευτεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου και ελθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Να έρθουν ημών των οποίων σου δώσει μη σήμερα και άφησε μη τα αφλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από το φοβερό. Ότι εγώ εις μάσης
Δόξα το Αγίο Όρθιζε που είναι τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίζω του ελαιό σου και σου άστα εκεί με πενέσου σου. Όταν σε ευλογήσω τη ζωή μου και την αμαρτή σου όλα τα σκύρα σου, ω εξτέρα του ποιόν τη εμπλιστή ψυχή μου, και εκεί και αγαλιά σου σε νέο στο στόμα. Ή επιμονευόν σου τη ελαιονή με τι όρθιε ανελέτη μου σε, ότι η γεννητή του ηθό μου και τη σκύρα των τερήμων σου αγαλιά σου. Εκολύθη την ψυχή μου πίσω σου με ούτε ανελάβε τη δοξιά σου. Ευλογεί τον Κύριο πάντες οι
Και πάσα τη ζωή λοιπόν, Χριστό Θεό.
Το καιρό εκείνο επανάγων ο Ιησούς στην πόλη ευήνασε και ειδών σηκή μίαν επί της οδού ήρθαν επ' αυτή και ουδέν έβρεν αυτή η μη φύλλα μόνο. Και λέγει αυτή, μη κέτη εξού καρπός γέννηται εις τον αιώνα και εξηράθη παραχρήμα ήκη. Και οι δόντε οι μαθητέ θαύμασαν λέγοντε πώ παραχρήμα εξηράνε τη ηθική. Αποκριθεί δε ο Ιησού, είπε να αφήσει. Αμήν λέγω ημίν, εάν έχετε πίστη και μη διακριθείτε, ου μόνο το τη ηθική πείσετε, αλλά καν το όρι τούτο είπετε, άρθετε και δίδετε ει την θάλασσα ολική. Και πάντα όσα ανετήσετε οι προσευχοί πιστεύοντε, ύψεστε. Και εφόντι αυτό εις το ιερόν, προσήκτον αυτό τη δάσκοντι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες. Εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς, και τι σιένω και την εξουσία ταύτη, αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτής. Ερωτήσω ημάς καγώ λόγω ένα, όν εάν την πιτέμει, καγώ ημίν ερώ εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ. Το βάπτισμα Ιωάννου πόθεν είναι εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων, και δεν διαλογίζουν το περαιαυτής λέγοντας, εάν υπόμεν εξ ουρανού ερή ημίν, διατίγουν που και πιστέψατε αυτό, εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, φοβούμεθα τον νόμο, πάντες παρέκουσε τον Ιωάννη ως προφήτη. Και αποκριθέντες το Ιησού είπον, που κείδαμεν. Έφυγε αυτής ο Ιησούς, ουδέ εγώ λέγω ημίν εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ. Τι δε ημίν το κει, άνθρωπος της είχε τέκνα δύο και προσελθόν το πρώτο είπε, τέκνον, είπα και σίγουρον και εργάσου τον απελώνιο. Ο δε αποκριθείς είπε, που θέλω, ύστερον μεταμεληθείς, απήλθε. Και προσελθόν το δευτέρο είπε ως αυτός, ο δε αποκριθείς είπε, εγώ Κύριε, και ου κατήλθε. Τις εκ των δύο επίησε το θέλημα του Πατρός, λέγουσε αυτό ο πρώτος. Λέγει αυτής ο Ιησούς, αμήν λέγω ημίν ότι η τελώνη και επόρνη προάγουσιν μας εις την Βασιλεία του Θεού. Ήρθε γάρ προς ημάς Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης και ου και πιστέψατε αυτό. Οι δε τελώνε και επόρνε επίστευσαν αυτό. Εμείς δε οι δόντες, ου μεταμεληθείτε ύστερον, του πιστεύσε αυτό. Άλλη παραγωγή να ακούσατε. Άνθρωπος της οικοδεσπότης, ως της εφύτευσε έναν πελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξε εν αυτό λινών και οκοδόμησε πύργων και εξέδωτο αυτό και οργής και απεδίμησε. Πότε δε ήγησε με καιρός τον καρπό, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς, λαβή τους καρπούς αυτού. Και λαβώντας οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιναν, όν δε απέκτηναν, όν δε εντυφοβόλησαν. Πάλι να απέστειλαν άλλους δούλους πλήωνα στον πρώτο, και εμβίησαν αυτοίς ως αυτούς. Ύστερο δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού, λέγω, εντραπήσονται τον. Και δε γεωργοί δόντες των λιών είπων εν εαυτής. Ούτως εστίν ο κληρονόμος δεύτε αποκτήνουμε αυτόν και κατάσχομαι την κληρονομία αυτού. Και λαβώντες αυτόν εξέβαλον το αμπελώνος και απέκτηναν. Όταν έρθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι ποιήστε ο γεωργής εκείνης. Λέγουσαν αυτό, κακούς κακός απολέσει αυτούς και τον αντελώνα εκδώσετε άλλη διότι ήτινες αποδώσουσιν αυτό τους καρπούς εν της χερής αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνονται εν τες γραφές, λίθον αναπεδοκίμασαν οι υποδομούντες, ούτως ελληνήθη η στεφανή γωνίας, παρακυρίου εγένε το άφτιο, και έστι θαυμαστή εν ο θαρμής ημών. Δια του το λέγω ότι αρθίσετε αφημών η βασιλεία του Θεού και δοθήσετε.
μη απορρίψουμε από το προσώπο σου και το πνεύμα του Άγιου μη ανέχεσαι θεμού. Απόδοξ την εργαλείς του Κυρίου και πνεύμα του Ιωαννικός την εξόντου. Τη βάψε ο ανώμος ο σωθός σου και σε δίσε τη αίρεση πέμπτους. Ρίσε επί ξεμάτων Θεός σου, Θεός σου σωτηρία σου. Αγκαλιάς την γλώσσα του δικαιοσύνου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα για την ενσύ σου. Ότι ήδελησα στη σύνεα του πράγματος. Ολοκαυτό με το αρχαιοδοχήσεις. Θυσία του Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταφυλωμένη ο Θεός που και εξουδενός. Αγάπη μου, Κύριε, αντιεοδοχίες των Σιών και υποδομηθού τη Χερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία την κυροσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν σύν, έξω θυσία στήριων του μόνου. Yeah.
πρόσωπαν βλέποντας τας των ανθρώπων καρδίες, ενέμοντος τέτος Thank you.
Και σύγχυνο ξανά να πέμπουν, ο πατρίκη του ιό, και
Oh.
Oh,
ενεργήσεις εις Θεό και φυγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, λογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Ουράνιε, Θεέ Πάντε Παντοκράτου, Κύριε Ιέμονα Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Ανδρός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίων της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεσε την δέση την μονοκαθήμασεν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός ημίν, καθεκάστη ημέραν ευλογήσωσε, και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία, γεννήτηση, μήνε, γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον, η αστυχή μου ότι υπαρδόνση. Κύριε προσέχατε, δίδαξον με του πίντο θελημά σου, Χρυσή ο Θεός, ότι παρασυνθήκη ζωής εν το φωτί σου δοξόμενο φως, παράδειγμον του έλεος της γυνός που σύψε, καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα τάφτη αναμάρτης φυλακτήνε ημάς, ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων των ομάζων στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το λεός ο θυμάς καθάρτα γλυκής ανέμισε. Ευλογητός ο Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο δεύτες συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιε φωτισών με τα δικαιώμασή σου. Κύριε το λεός ο τον αιώνα τα έρωτα καιρό σου μη παρήθεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ίνωση, δόξα πρέπει το Πατρό και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιδιαία εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρώσω με την Αθήνα εις ημών του Κυρίων, την αγόρσω όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Υπλανητή. Thank you.
όσων σου ναμίσει την άγια και τι ψυχαίε τη στενή σου μόνο και το όνοματό σου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου. Όξο πατρί και όχι και ο πνεύμα του κενή και ήκου στον αστόνο να μην πάτε μόνο του ουρανή, αγιαστή και το μα του και του βασιλείου και του κερμάσου, ω την ανώ και τη γη του μάτου που τον πίσω δώσει με τη σήμερα, και άφηση μην το φτύγματα μόνο και εμεί αφήνουμε στου πλέσει τη μόνη, εμεί δεν έχει σημάσει πλεασμόν, αλλά είναι σε εμά το που νιώθω. Όχι, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τα ώρας των αιώνων. Αμήν. Ο Ιακώβ ο δίρε του Ιωσήφ την στέρηση και ο γενναίος σε κάθε πράγματος βασιλείς ενόμενος. Της Αιγυπτίας γαρτώνεται συντονές και δουλεύσεις αντεδοξάζοντα παρά του βλέποντος των ανθρώπων καρδίες και ενέχοντος το έχος άνθρωπον. Κύριε Λέσου, 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 δόξα Πατρί και όχι και ο πνεύμα και νύν και έβησον ως τον ουρανό του δημιουργέντα του Χεροβήμ και δοξασμένα συγκρίσου προς τον Σεραφείμ τα ενδιαφέροντα των λόγων που ακούσαν, νόντως το τόμο σε μεγαλύνουμε εν ονόμα του Κύριου ευλόγησον ο Πάτε. Ω ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και έχει τους αιώνας των αιώνων. Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη τάφων καλώς την απείρωσον. Προαπελφώντας πατέρας και αδελφούς ημών, εν σκηνές δικαίων τάξων και ημάς, εν μετανοία και εξομολογήσει παράδοτε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Κύριε και δέχτε τη ζωή σου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, πειναρχίας και εργολογίας, μη μη δώσει. Πνεύμα δεσοπροσύνης, καπηλοπροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μου. Ναι, Κύριε Βασιλόπουλο, δόρισε επιτωράν τα αιμαρτές μας και μη καταγνωθεν μου ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σοι. Ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος διατηρημών σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες των αχράνων και πανομόμου Αγίας αυτού Μητρός, εν άμπτου τιμίου και ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων εκουρανιών δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου του Ιωθισσού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων των Εθνών Παύλου του Ουρανού Άμμονος, ιδρυτού της Εκκλησίας της Κορίνθου μετά των συνεργών αυτού, πάντων των Ενδικορυθία διαδεμψάν των Αγίων Οσίων Πατέρων και Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καγνήπων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοπόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε μας, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος λέγει
η εβδομάς δεν έχει μεγαλύτερες ημέρες από ό,τι έχουν οι άλλες εβδομάδες. Ίσως, λέει ο Ροσπατήρ, αν θα πάμε κατά την περίοδο του Ιουνίου, θα δούμε εκεί οι ημέρες να είναι μεγαλύτερες σε σχέση με όλες τις άλλες ημέρες του χρόνου. Είναι μεγάλη η Αγία Εβδομάδα, όχι για τη διάρκειά της, όχι για το χρόνο των ημερών, αλλά γιατί είναι μεγάλος εκείνος ο οποίος δοξάζεται μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Είναι μεγάλα τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται κατά αυτήν την Αγία και μεγάλη εβδομάδα. Γι' αυτό είναι μεγάλη εβδομάδα. Γιατί ο Χριστός μας δοξάζεται μέσα από το πάθος του. Δοξάζεται και μεγαλύνεται μέσα από την φαινομενική αδυναμία του. Έρχεται ως δούλος. Πάσχει ως ο πλέον χειρότερος των ανθρώπων επί του Σταυρού. Γίνεται κατάρα για μας. Κι όμως δοξάζεται μέσα από αυτήν την φαινομενική του αδυναμία, διότι κατά αυτόν τον τρόπο κατενίκησε τον διάβολο, την φθορά και τον θάνατο. Μεγάλη λοιπόν η Αγία Εβδομάς. Μεγάλα τα γεγονότα, όμως η εβδομάδα αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι οι τρεις πρώτες ημέρες, η Μεγάλη Δευτέρα, η Μεγάλη Τρίτη και η Μεγάλη Τετάρτη. Ήδη απόψε ψάλαμε τον όρθρο της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας και τούτο οικονομικός, διότι οι άνθρωποι δεν μπορούν το πρωί να προσέλθουν στους ναούς για να προσευχηθούν. Και η Εκκλησία οικονόμησε τα πράγματα έτσι ώστε αθεσπέρας να ψάλλεται ο όρθρος της επομένης ημέρας. Οι τρεις αυτές ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, αγαπητοί αδελφοί, μας προετοιμάζουν για την υποδοχή των επομένων τριών ημερών. Μας προετοιμάζουν μέσα από το πνεύμα της κατανήξεως και της μετανοίας. Μας προετοιμάζουν μέσα από το πνεύμα της αγαπός της καρδίας, διότι και οι τρεις αυτές ημέρες έχουν ως χαρακτηριστικό γνώρισμα την αγάπη της ψυχής για τον ημφύο της. Ήδη, ακούσατε και είδατε απόψε να περιφέρεται η εικόνα του ημφύου ανάμεσά μας. Γιατί, διότι ο καθένας από εμάς αυτόν επιπροθεί, η ψυχή του εκείνον λαχταρά. Έρχεται λοιπόν η αναζήτηση καθενός από εμάς μέσα σε αυτές τις τρεις ημέρες που είναι γνωστές σας και όλες οι ακολουθίες ως οι ακολουθίες του Πλουβίδη, τόσο η απόψινή όσο και η αυριανή το βράδυ και τις τρίτες το βράδυ είναι οι ακολουθίες του είπα όμως ότι αυτές μας προετοιμάζουν για τις τρεις επόμενες μέρες που είναι ξεχωριστές η καθεμία από την άλλη. Τα Πασχάλια γεγονότα αρχίζουν από τη Μεγάλη Πέμπτη. Είναι τρεις διαφορετικές ημέρες με διαφορετικά γεγονότα αλλά που συνδέονται μεταξύ τους. Ο χώρος που τελούνται τα γεγονότα αυτά για τη Μεγάλη Πέμπτη είναι το Υπερό. Για τη Μεγάλη Παρασκευή είναι ο Γολγοθάς. Για το Μέγα Σάββατο είναι ο τάφος του Κυρίου ημών του Ιησού Χριστού. Τη Μεγάλη Πέμπτη ο Χριστός προλαμβάνει τα γεγονότα τα οποία θα επακολουθήσουν μυστηριωδώς και παραδίδει το φρικτό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθεί η Σταυρική Θυσία όπου ο Χριστός πάσχει και γίνεται όπως είπε και την κατάρα προσφέρει το αίμα λίτρων αντίπολων για τη σωτηρία μας και καταλήγει εις τον τάφο ώστε όχι μόνο να σώσει αυτούς που ήταν επί της γης αλλά και αυτούς οι οποίοι είχαν προαπέλθει από αυτό. Κατεβαίνει λοιπόν εις τον Άδη και εκεί όσοι τον επιποθούσαν, όσοι τον περίμεναν, όσοι τον λαχταρούσαν αλλά και όσοι
μεγάλα χάλια γεγονότα τα οποία θα ακολουθήσουν. Και απόψε, ο όρφανος Μεγάλης Δευτέρας μας προβάλλει δύο ξεχωριστά παραδείγματα τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαίτερως. Σήμερα τιμάται ο Πάγκαλος Ιωσήφ, δηλαδή ο γιος του Ιακώβ και ο εγγονός του Αβραάμ. Τιμάται ο Πάγκαλος Ιωσήφ γιατί ξεχωρίζει από όλους τους άλλους, από όλα τα άλλα παιδιά του Ιακώβ. Και ξεχωρίζει γιατί η αγαπάτο υπό του πατρός του ιδιαιτέρως. Το βιβλίο της Γενέσεως λέγει ότι ο πατέρας του έφτιαξε ιδιαίτερο χιτώνα και τον ενέδισε. Όμως οι αδελφοί του φθόνησαν αυτήν την αγάπη του πατρός, φθόνησαν την ιδιαίτερη μέρημνα του Ιακώβ για τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο. Και γι' αυτό αποφάσισαν να τον πουλήσουν. Τον έβαλαν σε λάκκο και βρέθηκε τελικά στην Αίγυπτο, όπου και εξήγησε τα όνειρα που εφημάγειρα πέντε βρει. Και ο Φαραώ τον ανέδειξε σιτοδότη. Αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει η προσωπικότητα του Ιωσήφ προτυπώνουν τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και αγαπάται υπερβαλλόντος υπό του Πατρός. Είναι αυτός ο οποίος τον ενέδισε με το έβημα της θεότητος. Είναι αυτός ο οποίος όμως φθονείται από τους αδελφούς του, από τους Ιουδαίους. Και τον πώλησαν τον Ιησού για 300 αργύρια, σε αντιστοιχεία με τον Ιωσήφ, τον πούλησαν οι αδελφοί του για 20 χρυσά νομίσματα της εποχής εκείνης. Όπως και ο Ιωσήφ, έτσι και ο Ιησούς Χριστός, ευρέθη εις τον τάφο, αντί στο λάκκο που ήταν ο Ιωσήφ. Όμως, εκείνο που κάνει τον Ιωσήφ να είναι τύπος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι ότι υπήρξε σιτοδότης, δηλαδή ερμήνευσε τα όνειρα του Φαραώ, του είπε ότι 7 χρόνια η χώρα του θα εφορήσει και θα αποκτήσει πολλούς καρπούς, αλλά θα ακολουθήσουν 7 ολόκληρα χρόνια πείνας και δυστυχίες. Και ο Φαραώ τον εμπιστεύτηκε και τον έκαμε άρχοντα και τον έβαλε να διαχειριστεί τους καρπούς των 7 χρόνων που η γη εφόρησε και γέμισε τις συνταποθήκες, ώστε 7 χρόνια μετά που ήρθε ο λοιμός είχαν οι Αιγύπτιοι τροφή, και όχι μόνο οι Αιγύπτιοι αλλά και οι πέριξ της Αιγύπτου άνθρωποι, όπως και οι αδελφοί του οι οποίοι κατέβηκαν από την Παλαιστίνη στην Αίγυπτο για να προμηθευτούν τροφές. Σιτοδότης όμως, αγαπητοί αδελφοί, πνευματικός είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί μας τρέφει με τον ουράνιο άρθρο, μας τρέφει με τη Θεία Κοινωνία και σε αυτό προσομοιάζει ο Ιωσήφ με τον Ιησού Χριστό. Ο Ιωσήφ έσωσε το λαό της Αιγύπτου από την πείνα, ο Ιησούς Χριστός μας σώζει από την φθορά και το θάνατο, μας χαρίζει αθανασία μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό λοιπόν προβάλλεται απόψε σαν τύπος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όμως, στο Συναξάριο διαβάσαμε ότι μία ποιούμεθα και της ξηραμφής σηκής. Ο Ιησούς Χριστός επείνασε και τρέξε να βρει καρπό από μια σηκιά η οποία είχε πολλά σκύλα, αλλά δυστυχώς δεν είχε καρπούς. Και γι' αυτό την καταράστηκε, ώστε να μην κάνει ποτέ καρπό. Την επομένη από την κατάρα που έδωσε ο Ιησούς Χριστός, ο Πέτρος διαπίστωσε ότι όντως η σηκή εξηράνθη. Ποια είναι η σηκή, θα αναρωτηθείτε, και γιατί ο Κύριος προβαίνει
παραμένει σε μια τέτοια ενέργεια, ενώ τον ξέρουμε για την αγαθότητά του, για την αγάπη του, για τη φιλανθρωπία του, για το ενδιαφέρον ολοκλήρου τη κτήσεως. Ξηραμβδίσα, σηκή αγαπητή αδελφή, εικονίζει τη συναγωγή των Εβραίων. Εικονίζει τους ανθρώπους, τους ομοφύλους κατά το γένος και κατάνθρωπο του Ιησού Χριστού, οι οποίοι όμως δεν τον εδέχθησαν ως Μεσσία και λυτρωτή και ευεργέτη. Είναι λοιπόν η συναγωγή των Εβραίων η σηκή που καταράστηκε ο Κύριος. Αλλά οι Άγιοι Πατέρες βλέπουν και έναν άλλο λόγο για ποια αιτία ο Χριστός καταράστηκε τη σηκιά. Βλέπουν λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν έγινε η πτώση του Αβάμ και της Εύας, ο Κύριος καταράστηκε τον Αβάμ, την Εύα και τον Όμο. Δεν καταράστηκε όμως το δέντρο που κατά τον Άγιο Ισίδωρο του Πλουσιώτη ήταν σηκή το δέντρο και όχι μήλο όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Τέλος πάντων, δεν μας απασχολεί το δέντρο το θεμικό, μας απασχολεί η πράξη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τότε δεν καταράστηκε την σηκή, την καταράστηκε τώρα, ώστε να μην βγάλει ποτέ καρπό που γεννά θάνατο. Διότι από το απαγορευμένο δέντρο έφαγαν οι πρωτόπλαστοι και απέφαγαν. Έτσι λοιπόν λίγο πρώτου πάθους του, ο Ιησούς Χριστός, όπου προσφέρει τον εαυτό του θυσία υπέρ του ανθρωπίνου γένους, ώστε να πάψει ο θάνατος και τα επίπονα του θανάτου, καταράσατε το δέντρο που έγινε αιτία του θανάτου, ώστε να μην ξαναδώσει καρπό που θα προκαλέσει θάνατο. Αντιθέτως, όλοι μας να γευόμαστε από το σώμα του και το αίμα μέσα από το μυστήριο της ευχαριστίας, ώστε να έχουμε ζωή αιώνιο και αθάνατο. Η Εκκλησία μας, αγαπητοί αδελφοί, είναι άκρος φιλάνθρωπη και μας κατοικεί και μας διδάσκει με όσα διαδραματίζονται όχι μόνο για τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά καθόλου το έτος. Κάθε γιορτή είναι ένας φωτεινός σηματοδότης που μας οδηγεί με ασφάλεια προς τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν και απόψε μας ανάβει φώτα σωστικά, όπως ακριβώς ψάχνουμε για τα Άγια Πάθη του Κυρίου μας. Είναι όντως φώτα τα οποία μας οδηγούν με ασφάλεια εις τη Βασιλεία του Θεού. Αρκεί να θελήσουμε εμείς να οικειοποιηθούμε την προσφορά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είπα πριν μια φράση από τα λόγια του Χριστού, ότι ο Κύριος ήρθε να δώσει την ψυχή λύτρων αντί πολλών, λέγει. Το ακούσατε την περασμένη Κυριακή στο Ευαγγέλιο. Δεν είπε λύτρων υπερπάντων. Γιατί? Γιατί ενώ ο Χριστός προσέφερε τον εαυτό του για να μας λυτρώσει από τον διάβολο και τον θάνατο, εντούτοις κάποιοι άνθρωποι δεν θα οικειοποιηθούν την προσφορά του. Γι' αυτό λέει λύτρων αντιποδών. Ναι, πολλοί θα σωθούν, όχι όλοι. Και τούτο διότι όχι δεν θέλει ο Θεός, ο Θεός πάντα σαν ανθρώπους θέλει σωτήρια και εις επίγνωσιν αληθείας ελπίδα. Αλλά εμείς οι άνθρωποι δυστυχώς δεν αποδεχόμεθα την προσφορά που μας έκανε ο Ιησούς Χριστός. Σας συγκεντρεύω αγαπητοί αδελφοί, αξιοποιήσατε τις ημέρες αυτές και όλες τις ημέρες της ζωής σας. Εκλογωθείτε τη διδασκαλία του Ιησού. Ζήσατε μαζί με τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία και σίγουρα θα εξασφαλίσετε την αιώνια ζωή. Γιατί ο Κύριος γι' αυτό ήρθε. Ήρθε για να μας χαρίσει ζωή. Είναι ζωή έχωση και περισσόν έχωση, μας λέει. Εγώ γι' αυτό ήρθα. Για να σας δώσω ζωή. Δεν ήρθα για να φέρω ένα καινούριο φιλοσοφικό σύστημα. Δεν ήρθα για να φέρω ένα κοινωνικό σύστημα. Δεν ήρθα για αυτά.
δώσει τη ζωή αυτή την οποία χάσαμε με την παρακοή μας μέσα και στον παράδοσο, αφού δεν τηρήσαμε τις Αγίες Του εντολές και τα προστάγματά Του. Εύχομαι σε όλους σας, με τις ευχές του Σεβασμίου Τάφου Μεταπολίτη μας κυρίου Διονυσίου, να έχετε όντως άγιες ημέρες, να ζήσετε το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως και ο Χριστός να μας φωτίζει όλους και να μας κατευθύνει η προσλωμάς σωτηρίου. Καλή Ανάσταση από τους Σεβασμιώτες του Μεταπολίτη μας και από μένα προσωπικώς. Ο Θεός μαζί σας. Θεοφυλάστε τη Δέσποτα, θα με επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω για δύο λόγους. Πρώτον, διότι επιλέξατε να ξεκινήσετε την κορυφαία λατρευτική περίοδο, τη μεγάλη εβδομάδα και την ιερή εβδομάδα από την ενορία μας. Και δεύτερον, διότι μας απευθύνατε ενημερωτικό και πνευματικό λόγο με στόχο. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Επίσης, πρέπει ως ενορία να σας συγχαρούμε, διότι η χάρη του Θεού σας ανεβίβασε στον τρίτο βαθμό της ιεροσύνης, που είναι ο Επίσκοπος. Με ψήφους πολλούς, πάμπολους, μετά την πρόταση του Σεβασμιωτάτου Μεταπολίτη μας, η Ιεραρχία της Ελλάδος σας εξέλεξε ως βοηθό Επίσκοπο του Κορίνθου Διονυσίου με τον τίτλο Επίσκοπος και Χρεών Κύριος Αγάπης. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί πληθύνεται ο πνευματικός λόγος στη Μητρόπολη μας. Και αυτό όλοι μας το έχουμε ανάγκη, και οι ιερείς και ο λαός μας, ο οποίος απόψε έμαθε ότι θα έρθετε και γέμισε το μάτι. Σας περιμένουμε λοιπόν και σε άλλες περιπτώσεις να μας δώσετε τη χαρά να είσαστε μαζί μας, να μας αγγλωτήσετε όπως θα πρέπει να μας έχετε τις προσευχές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ και σας συγχαίρουμε, διότι είσαστε ο Επίσκοπός μας, στον οποίο οφείλουμε τον σεβασμό και την τιμή που του δίνει το αξίωμά του, αλλά κυρίως και η προσωπικότητά σας, η οποία σας ανέδειξε σε αυτό που σήμερα είσαστε και που μπορείτε να μας βλέπετε με ευθύ βλέμμα, όπως και εμείς. Να είστε καλά. Κύριε Ιωάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Όμως, θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω, όχι για την προσπάθεια, αλλά για τη διάθεση, την προσωπική σας, αλλά και το συμπεριφέρον και του λαού. Όμως, αν θα ήταν δεσπότης, δεν θα ήταν δεσπότης να δώσει μια προδοτεία, η Εκκλησία θα ήταν γεμάτη. Γιατί οι άνθρωποι έρχονται πρωτίστως για τα άγια πάθη του Κυρίου Μονησού. Αμήν. Και έχουν τη δυνατότητα μέσα από αυτόν τον ωραίο λαό να τα παρακολουθήσουν, αλλά και να ακούσουν ακούσματα τα οποία δεν τα ακούν εύκολα μέσα από τους ιδιωμόνους ιεροψάφτες που έχετε. Απέδωσαν πολύ ωραία τους ύπνους και πραγματικά ήταν μια πνευματική παρουσία. Είδα ότι όλοι παρακολουθούσαν και τα παιδάκια ακόμη μέσα από τις συνόψεις τα μοναδικά αυτά αριστουργήματα της ελληνικής ποιήσεως αλλά και της βυζαντινής μουσικής. Είναι όντως έργα πολιτισμού πέρα από το κομμάτι του πνευματικού. Ό,τι ακούγεται μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα και όπως ακούγεται μέσα από την ψαλμοδία, όντως είναι εμπνεύσεις του πνεύματος. Δεν είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Και αυτό ο κόσμος απολαμβάνει και αυτό ο κόσμος χαίρεται και με αυτό ο κόσμος μοιείται μέσα στην ορθόδοξη πίστη και στο έργο της σωτηρίας το οποίο πραγματοποίησε ο Ιησούς Χριστός. Σας ευχαριστώ εκ βαθέων όλους και εύχομαι σε όλους σας πλούσια τα ελέη του Θεού, σε εσάς προσωπικώς, στις οικογένειές σας και να έχουν όλοι καλή Ανάσταση.
Διευκόν το Κύριος Φώτου ημών και